Λοιπόν, πάμε να δούμε ασκήσεις στη γάμα λυκείου. Το υλικό είναι από τις εκδόσεις Μαυρίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε όλο τον καιρό. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πρώτη άσκηση. Στο πρώτο ερώτημα ζητάει να βρούμε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης F. Προφανώς δίνεται ο τύπος της. Έτσι, στο πρώτο ερώτημα, εμείς ξέρουμε σαν σημείωση ότι όταν δίνεται ο τύπος μιας συνάρτησης, τότε θεωρούμε ότι το πεδίο ορισμού της F είναι το σύνολο όλων των πραγματικών αριθμών χ, για τους οποίους ο αλγεβρικός τύπος F του χ έχει νόημα πραγματικό αριθμό. Ουσιαστικά, δηλαδή, θα συγκεντρώσουμε όλους τους περιορισμούς που έχουμε για τον αλγεβρικό τύπο F του χ. Από εκεί θα προκύψει το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Ας δούμε στο πρώτο ερώτημα. Στο πρώτο ερώτημα έχουμε τον τύπο της F του χ, τρίτης τάξης ρίζα του χ μείον 2 προς χ τετράγωνο μείον 4 χ και 3. Εδώ εντοπίζουμε ένα υπόριζο, μια υπόριζη ποσότητα, χ μείον 2. Εδώ εντοπίζουμε έναν παρονομαστή, οπότε πάμε να δούμε πώς τοποθετούμαστε. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης F αποτελείται από εκείνα τα χ ανίκια R, ώστε το χ μείον 2 μεγαλύτερο ίσως από το 0, αυτό είναι λόγω του υπόριζου, και το χ τετράγωνο μείον 4, χ και 3 διαφορετικό από το 0, λόγω του παρονομαστή. Εντάξει, εδώ έχουμε εύκολα μια εξίσωση, ανίσωση εννοώ, συγγνώμη, έτσι. Και εδώ πέρα μια εξίσωση με διάφορους ουσιαστικά που πρέπει να λυθεί. Άρα έχουμε χ μεγαλύτερο ίσο του 2, ωραία. Εδώ, στο παρασκήνιο κάντε μια διακρίνουσα να δούμε τις λύσεις για τις οποίες μηδενίζει το τριώνυμο. Απλά θα πρέπει να εξαιρέσουμε αυτές τις λύσεις. Άρα χ διαφορετικό του 1, χ διαφορετικό του 3 και το χ παρόλα αυτά μεγαλύτερο ίσο του 2. Άρα θέλω όλα εκείνα τα χ για τα οποία το χ είναι μεγαλύτερο ίσο του 2, το χ διαφορετικό του 1 και το χ διαφορετικό από το 3. Αν κάνετε μία αριθμογραμμή, αν νοερά σας δυσκολεύει να το σκεφτείτε, έτσι, το πεδίο ορισμού της F θα είναι το κλειστό διάστημα 2 έως 3, ένωση 3 ακόμα συνάπειρο. Εντάξει. Αν νοερά σας δυσκολεύουν οι υπολογισμοί, κάντε μία αριθμογραμμή, τοποθετήστε τους αριθμούς και η διατύπωση είναι εύκολη. Στο δεύτερο υποερώτημα, έχω έναν δεύτερο αλγεβρικό τύπο, ωραία, με τον ίδιο τρόπο τοποθετούμε. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης F αποτελείται από εκείνα τα χ ανίκια R, ώστε το χ μεγαλύτερο ίσο από το 0, αυτό λόγω του υπόριζου, ωραία. Και εδώ βλέπω ελέν του 8 μείον χ τρίτης, άρα το 8 μείον χ τρίτης μεγαλύτερο από το 0, που θα πρέπει να λυθεί. Άρα το χ τρίτης μικρότερο από το 8, εφαρμόζω τρίτης τάξης ρίζα και στα δύο μέλη, άρα χ μικρότερο του 2. Οπότε, πάλι νοερά αν δεν μπορείτε να συγκεντρώσετε τους περιορισμούς, κάντε μία αριθμογραμμή, τα πράγματα είναι απλά. Έτσι θέλω εκείνα τα χ τα οποία είναι μεγαλύτερα ίσα από το 0 και μικρότερα από το 2. Επομένως, το πεδίο ορισμού της F θα είναι το κλειστό 0,2 ανοιχτό. Εντάξει. Μια πρώτη συζήτηση για τα πεδία ορισμού.